Σήμερα αποτελεί μια σημαντική στιγμή στην πορεία του υγειονομικού κινήματος της Κρήτης, η παγκρίτια σύσκεψη που οργανώνει το σωματείο μας μαζί με τα σωματεία εργαζομένων όλης της Κρήτης, των ενώσεων γιατρών, των συλλόγων εργαζομένων στα κέντρα υγείας και του ΕΚΑΒ. Αποτελεί συνέχεια το μεγάλο κινητοποιήσεων στην Ιερά Πέτρα, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλα, στα Χανιά και το παγκρίτιο συλλαλητήριο που διοργανώσαμε στις 22 του Φλεβάρι, που ουσιαστικά απέτρεψε τις επιλογές της κυβέρνησης για κλείσιμο νοσοκομείων και ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια οριακή κατάσταση για τα νοσοκομεία της Κρήτης και βεβαίως για τις δομές υπηρεσίας όλου του νησιού. Την επόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει το νέο χάρτη υγείας στη χώρα μας που αφορά και το νησί μας. Αφορά δηλαδή το κλείσιμο νοσοκομείων στο Λασίθι, το κλείσιμο συγχώνευση νοσοκομείων τμήματων και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και στο νομό Ηρακλείου, αφορά δηλαδή όλο τον κρητικό λαό. Απέναντι σε αυτή την πολιτική που έχει διαλύσει τα νοσοκομεία πανελλαδικά αλλά και εδώ του νησιού, η υγειονομική σαν μια γροθιά, θα δώσουμε τον αγώνα να μην περάσει το σχέδιο για κανένα κλείσιμο νοσοκομείο, καμιά συγχώνευση κλινική ή τμήματος, να μην περάσει το σχέδιο για ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων και γενικότερα της υγείας και βεβαίως να μην περάσει το έκτρωμα που φέρνει για συζήτηση το εργασιακό που θα γυρίσει αιώνες πίσω τους εργαζόμενους. Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε ενωμένοι και θα τα καταφέρουμε. Η σημερινή συγκέντρωση των Διοικητικών Συμβουλίων των Εργαζομένων στις δημόσιες δομές της υγείας στην Κρήτη έχει να κάνει όχι να διαπιστώσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον τομέα της δημόσιας υγείας. Αυτό που θέλουμε είναι να συντονίσουμε τον αγώνα όλων των υγειονομικών και όλης της κοινωνίας ενάντια στην εφαρμοζόμενη πολιτική για τη δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία είναι υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του κάθε πολίτη να τη λαμβάνει ποιοτικά, αποτελεσματικά και δωρεάν. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε δύο επίπεδα. Για τη διαφύλαξη του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της υγείας πρόνοιας, για να πραγματικά να σταματήσει η εντατικοποίηση της δουλειάς, για να έχουμε συνθήκες εργασίας που αξίζει απέναντι στο ρόλο και στην προσφορά μας. Σήμερα όλα τα σωματεία της υγείας της Κρήτης συντονίζομαστε για να κάνουμε κοινές δράσεις και αγώνας για τα μεγάλα προβλήματα των νοσοκομείων. Τα προβλήματα των νοσοκομείων όλη της Κρήτης είναι κοινά, αλλά και όλης της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή ζητούμε προσλήψεις, χρηματοδότηση και ουσιαστικά ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Προερχόμαστε από ένα μεγάλο κύμα που ήταν ο κορονοϊός στην υγεία, που ουσιαστικά κλόνισε την δημόσια υγεία και έδειξε την αναγκαιότητα της δημόσιας, στα δημόσια νοσοκομεία πόσο πρέπει να κρατηθούν δημόσια και πόσο προσφέρουν στην κοινωνία. Θα καλέσουμε όλα τα σωματεία σήμερα να πάρουμε κοινές αποφάσεις για να μπορούμε να συντονίσουμε δράσεις μαζί με την κοινωνία για τη στήριξη των νοσοκομείων. Αυτή τη στιγμή έχουμε την ευτυχία να μαζευόμαστε πλέον όλα τα σωματεία, να συνοούμαστε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη συρρήκνωση που παρατηρείται στο τομέα της υγείας, στα νοσοκομεία και όχι μόνο στο χώρο της Κρήτης, γιατί μετά το τέλος της πανδημίας δεν υπάρχει ούτε ουσιαστική ενίσχυση του συστήματος. Έχουμε αφαιθεί στη μοίρα μας. Ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων είναι περιορισμένος και δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες. Οι οργανισμοί είναι απαρχαιωμένοι και βάσει αυτών δεν παίρνουμε και το προσωπικό που μας αναλογεί και δεν υπάρχει ουσιαστική ενίσχυση. Αυτό είναι και μια αιτία που πλέον αρχίζουν ο ένας με τον άλλον οι γιατροί να φεύγουν από το σύστημα υγείας, αλλά ταυτόχρονα και το νοσηλευτικό προσωπικό και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά κίνητρα για την παραμονή των εργαζομένων στο σύστημα υγείας και θα πρέπει η κυβέρνηση σοβαρά να αντιμετωπίσει και να δει συνολικά το πρόβλημα της υγείας. Εμείς είμαστε εδώ πέρα αποφασισμένοι να κοιτάξουμε και να διεκδικήσουμε πλέον δυναμικά την επαναφορά του συστήματος στον δρόμο που πρέπει. Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου από τον Οκτώβριο θα έχουμε πλέον μόνο έναν ακτινολόγο. Το νοσοκομείο είναι χωρίς νευρολόγο εδώ και καιρό και στο ΤΕΠ για να βγουν οι εφημερίες δεν βγαίνουν. Έρχονται οι γιατροί από όλα τα νοσοκομεία του νομού και κάνουν εφημερίες στον Άγιο Νικολάου. Και στους εργαζόμενους χρωστούν άδειες από το 2018.
έχουμε χρωστούμενες άδειες, 80 μέρες άδεια χρωστούν στον κάθε εργαζόμενο. Αν δουλεύει το νοσοκομείο, δουλεύει επειδή εμείς δεν παίρνουμε άδειες και καθόμαστε και δουλεύουμε. Το ίδιο ισχύει σε όλες τις ειδικότητες, στους γιατρούς και σε όλους. Στο νομό Λασιθίου, εάν δεν αυξήσουν τους μισθούς των γιατρών και δεν βελτιώσουν τις θήκες εργασίας, σε 5 χρόνια δεν θα έχουμε κανένα νοσοκομείο. Τώρα, για ένα πιθανό εγκεφαλικό, μεταφέρονται οι ασθενείς, επειδή δεν έχουμε ούτε νευρολόγο ούτε ακτινολόγο, με το ασθενοφόρο στο Παγνί, στο Βενιζέλιο. Έτσι, για ένα πιθανό εγκεφαλικό, καταλαβαίνετε. Αυτό δεν είναι υγεία. Τώρα, από εκεί πέρα, εμείς θα φωνάζουμε, τα λέμε τα δικά μας, αλλά πρέπει και η κοινωνία να ξυπνήσει, να φωνιάξει και αυτή μαζί με εμάς. Και στα Χανιά αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την στελέχωση του νοσοκομείου μας. Με μείζον πρόβλημα την υποστελέχωση των ΤΕΠ σε ό,τι αφορά το ιατρικό προσωπικό κυρίως που δεν μπορεί να, η υποστελέχωσή του δεν μπορεί να υποστηρίξει την αυτονομία των ΤΕΠ. Υπάρχει πρόβλημα σε παθολόγους, σε ελλείψεις παθολόγων, σε ελλείψεις ορθοπαιδικών και σε άλλες ειδικότητες ιατρών στο νοσοκομείο. Το μέγα πρόβλημα όμως του νοσοκομείου είναι η έλλειψη του νοσηλευτικού προσωπικού, βοηθητικού προσωπικού που υστερεί δραματικά το νοσοκομείο Χανίων σε προσλήψεις εδώ και χρόνια σε σχέση με άλλα νοσοκομεία της Κρήτης. Βεβαίως, να μην πούμε και τις υπόλοιπες ειδικότητες που δεν ακούγονται ποτέ, αλλά είναι κέρυες για την λειτουργία ενός νοσηλευτικού ιδρύματος, όπως είναι η καθαριότητα που κανείς δεν δίνει σημασία σε αυτήν, τη σύτηση, τη φύλαξη. Όλες αυτές τις τεχνικές υπηρεσίες, σε αυτούς τους τομείς θέλουμε ιδιαίτερη ενίσχυση, γιατί ένα νοσοκομείο μόνο με γιατρούς και νοσηλευτές είναι αδύνατο να λειτουργήσει. Βρίσκομαι και εγώ εδώ μαζί με τους υπόλοιπους για να οργανώσουμε δράσεις και αντιδράσεις ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του νοσοκομείου μας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Το νοσοκομείο Σιτίας, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι αυτά της υποστελέχωσης σε βασικές ειδικότητες νοσηλευτικής υπηρεσίας. Δηλαδή, λειτουργούμε με ένα κτηνολόγο, δύο αναισθησιολόγους, δύο ορθοπαιδικούς, προσεχώς με ένα παθολόγο, δύο παιδιάτρους που πάλι προβλέπονται συνταξιοδοτήσεις. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ένα νοσοκομείο με ασφάλεια. Δεν μπορούν να βγουν οι εφημερίες του μήνα. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια οι κλινικές. Το βασικό μέλημα είναι να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς, κίνητρα και στους εργαζόμενους, έτσι ώστε να μην στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα και στο εξωτερικό. Αυτό. Ευχαριστώ. Τα προβλήματα λίγο πολύ τέθηκαν από τους συναδέλφους των συλλόγων εργαζομένων. Αυτό που έχω να πω ότι είναι στο Λασίθι η υγεία πάσχει σε όλα τα επίπεδα. Πάσχει δηλαδή σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας, πάσχει σε δευτεροβάθμια. Το νοσοκομείο Σιτίας όπως και το νοσοκομείο της Ιεράπετρας σιγά σιγά εκφυλίζονται σε κέντρα υγείας και ακόμα χειρότερα το νοσοκομείο της Ιεράπετρας σε επίπεδο περιφερικού πολυδύναμου ιατρείου, ούτε καν δηλαδή κέντρο υγείας ή στην καλύτερη περίπτωση ενός κέντρου υγείας αστικού τύπου. Το κέντρο αποκατάστασης που είχε τόσο πολύ διαδοθεί ότι θα δημιουργηθεί στην Νεάπολη, καρκινοβατεί και μάλλον το project έχει ήδη σταματήσει. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην ψυχική υγεία, όπου ένας ψυχίατρος είναι υπεύθυνος και για την πρωτοβάθμια φροντίδα στις ψυχικές πεπαθήσεις και για το νοσοκομείο και φυσικά και για τις γνωστές δομές που φιλοξενούν ανθρώπους με προβλήματα σοβαρά. Το θέμα δεν είναι βέβαια να θέσουμε τα προβλήματα και να τα θέσουμε σωστά, αλλά να κάνουμε και μια δημιουργική συνάντηση ώστε να μπορέσουμε να πούμε ποιες είναι οι δυνατές λύσεις για να προχωρήσουμε παραπέρα. Αυτό βασικά. Η διαλυτική κατάσταση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη πήρε μια ακραία μορφή την περίοδο αυτή με τη μεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης. Καθημερινά γίνεται πόλεμος στα δημόσια νοσοκομεία. Χάνονται καθημερινά άνθρωποι περιμένοντας ένα ασθενοφόρο που δεν έρχεται ποτέ. Περιμένοντας σε μια λίστα χειρουργείου που κρατάει χρόνια, νοσηλευόμενοι σε μια παθολογική κλινική χωρίς γιατρούς. Γενικότερα, η δημόσια υγεία έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο που χρειάζεται άμεση επέμβαση για να μην πάρει μια ανεπίστρεπτη μορφή. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι οι εργαζόμενοι έκαναν από την πλευρά τους ό,τι μπορούσαν. Τώρα είναι η ώρα η κοινωνία να πάρει και πάλι τον πρώτο λόγο για το δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων Γιατρών ΕΣΥ της Κρήτης, των Σωματείων Εργαζομένων των Δημόσιων Νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για να συζητήσουμε για τα οξυμένα προβλήματα στις δημόσιες δομές υγείας και να οργανώσουμε τη δράση μας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε τμήματα ή και ολόκληρα νοσοκομεία να είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης λόγω της όξυνσης χρόνιων προβλημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι δημόσιες δομές ψυχικής υγείας παιδιών και οι παθολογικές κλινικές Ρεθύμνου, Σιτίας,
Ιερωδίας, Ιεράπετρας, τα κτηνολογικά τμήματα του Λασιθίου και ούτω καθεξής. Τα προβλήματα επιδεινώνονται με τις παρετήσεις γιατρών και η βασική αιτία για τις παρετήσεις είναι η αύξηση της εντατικοποίησης της δουλειάς, η υπερεφημέρευση, η περικοπή ρεπό και αδειών, οι μετακινήσεις. Βλέπουμε ότι οι προσλήψεις που γίνονται, οι προκηρύξεις θέσεων είναι λιγότερες από τις αποχωρήσεις και λιγότερες από τα κενά και τις ανάγκες και ότι έχουμε κυρίως μπαλώματα με συμβασιούχους και με μετακινήσεις προσωπικού, όπως μετακινήσεις παθολόγων από τα νοσοκομεία του Ηρακλείου στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Βασική αιτία για αυτά είναι η διαχρονική κρατική υποχρηματοδότηση και εμπορευματοποίηση της υγείας και θεωρούμε ότι σκοπός των μπαλωμάτων είναι να μεταβιβαστεί το κόστος από το κράτος στους ίδιους τους ασθενείς. Αυτό το σκοπό εξυπηρετούν και τα σχέδια για το νέο ΕΣΥ, που περιλαμβάνουν συγχωνεύσεις νοσοκομείων και μετατροπή τους σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Εμείς διεκδικούμε πλήρη στελέχωση όλων των δημόσιων νοσοκομείων της πρωτοβάθμιας και του ΕΚΑΒ με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, ώστε να σταματήσουν οι μετακινήσεις προσωπικού, με μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων και λέμε βέβαια όχι στα νομοσχέδια που έρχονται για συγχωνεύσεις νοσοκομείων και για μετατροπή τους σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Εδώ και δύο χρόνια καταγγέλνουμε συνέχεια την κατάσταση στην οποία επικρατεί στο νοσοκομείο. Πλέον το νοσοκομείο της Ιεράπετρας έχει φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στα επίγοντα λειτουργούμε μόνο με 4 γιατρούς για όλο το μήνα, 4 γενικούς γιατρούς, με έναν αναισθησιολόγο, έναν ακτινολόγο, έναν παθολόγο και 2 καρδιολόγους. Θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει σοβαρά τις προτάσεις που θα τους καταθέσουμε. Θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δεν είναι μόνο το brain drain του εξωτερικού. Πλέον υπάρχει και το εσωτερικό brain drain. Ο κόσμος φεύγει από το δημόσιο και πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά θα πρέπει να τα λάβει σοβαρά υπόψη τους. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να μπορέσουμε να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις, να πάρουμε σοβαρές πλέον αποφάσεις για το τι θα κάνουμε για το μέλλον των νοσοκομείων.